Επιστρέφουμε στο θέμα της πανδημίας. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Είδαμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας τις προτάσεις απόψε της Επιτροπής των Ειδικών για μέτρα πριν από τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, αυτές οι προτάσεις είναι σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος, κύριε καθηγητά, από τη δική σας πρόταση που έχει προκαλέσει αίσθηση για lockdown. Και θέλω να ρωτήσω πού βασίζεται αυτή την άποψη, διότι πολλοί που σας άκουσαν να το λέτε θεώρησαν ότι είναι όχι απλώς υπερβολικό, αλλά και δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά στοιχεία που καταγράφονται για την Όμικρον. Εσείς πού βασίζετε αυτή την πρότασή σας? Ναι, κοιτάξτε, βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιβράδυνση της πορείας πτώσης των κρουσμάτων συνολικά. Ο αριθμός αναπαραγωγής έχει ανεβεί από το 087 που ήταν τρεις μέρες πριν στο 096 αυτή τη στιγμή. Και άρα πλησιάζει φέτος, λεπτάρει τη μονάδα, που σημαίνει ότι η μονάδα σημαίνει σταθερότητα και πάνω από τη μονάδα θα σημαίνει καθαρή αύξηση κρουσμάτων στην πανδημία συνολικά. Μπορείτε να υπολογίσετε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα είναι 26 στη χώρα μας. Της Όμικρον, βεβαίως. Της Όμικρον, ναι. Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ μεγαλύτερο ρυθμό. Τον έχουμε, αλλά μου διαφέρει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερο. Είναι της τάξης των 4-5 φορών παραπάνω. Είναι δηλαδή μεταξύ με 100 και 150, λέτε. Ναι. Δεν είναι σήμερα, ήταν πριν από μερικές μέρες, όταν ανακοινώθηκαν τα 26 κρούσματα. Ναι, ναι. Ο αριθμός διπλασιασμού στην κοινότητα της Όμικρον, έτσι φαίνεται το Ηνωμένο Βασίλειο, παίρνει μια ευρωπαϊκή χώρα για να έχουμε συγκρίσει, είναι της τάξης των 2-3 ημερών. Σημαίνει ότι μέσα στις 3 μέρες τα 26 γίνονται 50, τα 50 γίνονται 100. Βέβαια, εκεί μετά έπεσαν έξω, διότι τις τελευταίες 3-4 μέρες στη Βρετανία είναι σταθερά ανάμεσα σε 10 και 15.000. Δεν έχουμε τον τριπλασιασμό ή διπλασιασμό που έλεγαν οι επιστήμονες. Θέλω να πω ότι αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Όχι, ενδιάμεσα παίρνονται μέτρα. Έχει να κάνει με το πώς φέρεσαι την πανδημία. Δεν αφήνουν τον ιό μόνο του να δράσει. Προφανώς τα παίρνονται μέτρα ενδιάμεσα. Γι' αυτό λέω ότι όσο πιο γρήγορα δράσουμε με αποφασιστικότητα, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι αυτή η δράση. Εσείς είπατε νωρίτερα ότι η μετάλλαξη Όμικρον θα είναι κυρίαρχη στη χώρα μας μετά την πρωτοχρονιά. Είναι δεδομένο αυτό? Με βάση τους υπολογισμούς που κάνουμε, είναι δεδομένα, γιατί είναι ο συνδυασμός της έντονης ευξητικής τάσης μιας υπερμεταδοτικής, ένας υπερμεταδοτικού στελέχους και της πτωτικής τάσης, έντονης πτωτικής τάσης, ενός στελέχους το οποίο πηγαίνει σε αποδρομή. Και με βάση αυτή την εκτίμηση, κύριε καθηγητά, εσείς προτείνετε lockdown. Και μάλιστα λέτε ότι όσο πιο πολύ αργήσουμε, τόσο μεγαλύτερη διάρκεια θα έχει το lockdown. Θέλω την απάντησή σας, αλλά προηγουμένως να σας πω ότι συνάδελφοί σας λένε ότι πολλές φορές, και θα το πω για να σας δώσω την ευκαιρία να απαντήσετε, και το λένε και για άλλους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, ο καθηγητής Σαριγιάννης άλλα προβλέπει και άλλα γίνονται. Και μήπως αυτή η πρόταση για lockdown είναι εκτός τόπου και χρόνου, με δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει πάντα ανασταθμίσει και κάθε κυβέρνηση. Το είδαμε στη Γερμανία με τον Σόλτς, το είδαμε στη Βρετανία με τον Τζόνσον. Έχει ανασταθμίσει διαφορετικούς παράγοντες. Φυσικά προέχει η προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά προέχει και η μη κατάρρευση της οικονομίας, η προστασία της ψυχικής υγείας των πολιτών, διότι θα είναι τα δεύτερα Χριστούγεννα που θα χάσουν οι δεύτερη πρωτοχρονιά στη σειρά, εάν έχουμε lockdown. Τι λέτε για αυτό το πακέτο? Είναι σωστό αυτό. Κανείς για να πάρει ένα μέτρο πολιτικής πρέπει να δει πολυδιάστατα την πραγματικότητα. Δεν έχει να κάνει μόνο μία διάσταση. Προφανώς, στην περίπτωσή μας, η προστασία της υγείας είναι πάνω απ' όλα. Εννοείται, αλλά το πάνω απ' όλα σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνει και άλλες διαστάσεις στην ανάλυση σου για να πάρει μια απόφαση. Αυτό είναι προφανές. Απλά για τεχνοκρατικά, αυτό που έχω να πω είναι ότι με ένα μέτρο με την απόδοση, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το πόσο πολύ μειώνουμε τη δυνατότητα μετάδοση του ιού. Ήταν με δεδομένη την προηγούμενη εμπειρία, παραδείγματος χάρη, τον Μάρτιο του 20. Είναι δεδομένο ότι ένα lockdown σοβαρό που ο πληθυσμός εφαρμόζει, δεν προσπαθούμε να ξεφύγουμε. Διάρκειες περίπου όπως τον Απρίλιο του 20. Έχει συγκεκριμένη απόδοση. Το έχουμε δει, μετρήσει και εκτιμήσει ανάλογα. Αυτό λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν ένα μέτρο ή μια δέσμη μέτρο που να έχει αυτού του είδους την απόδοση. Αυτό είναι που μας μετρήσει. Άρα εσείς επιμένετε, παρά τα δεδομένα που σας έθεσα, παρά τις αμφιβολίες που υπάρχουν για την πορεία της Όμικρον, ότι η μόνη λύση είναι το lockdown. Σωστά καταλαβαίνω? Όχι. Η μόνη λύση είναι
μέτρο ή δέσμη μέτρων, ναι, τα οποία να έχουν την απόδοση του lockdown, παραδείγματος χάρη του Μαρτίου 2020. Άρα μέτρα τύπου lockdown. Μέτρα, λοιπόν, αυτά τα μέτρα προτείνει η Επιτροπή. Δύο πακέτα μέτρων. Απαγόρευση ή ματέωση εκδηλώσεων. Να μπει διπλή μάσκα στα μέσα μεταφοράς και στα σούπερ μάρκετ. Να μην υπάρχουν θεατές στα γήπεδα. Και σε δεύτερη φάση, διεύρυνση της τηλεεργασίας. Περιορισμός του αερίου λειτουργίας των νυχτερινών κέντρων. Δεν θεωρείτε ότι είναι ικανά να ανασχέσουν την πορεία της Όμικρον? Είναι μέτρα που πηγαίνουν απολύτως στη σωστή κατεύθυνση. Είναι ακριβώς μέτρα που και η ομάδα μας μελετά ακριβώς για να δούμε εναλλακτικές δέσμες μέτρων απέναντι στο lockdown. Άρα λέτε ότι με αυτά μπορεί να αποφύγουμε αυτό που προτείνετε, τα μέτρα τύπου lockdown, αν εφαρμοστούν τώρα και εφαρμοστούν σωστά? Αν μπορούμε πλήρως, αλλά σίγουρα είναι η σωστή κατεύθυνση. Το αν αυτό πραγματικά θα έχει ακριβώς την ίδια απόδοση, πρέπει να το υπολογίσουμε. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή. Το λέω γιατί ξέρετε, η πρότασή σας προκάλεσε τρόμο στους πολίτες και σας το λέω ακριβώς όπως το εισέπραξα και από τα τηλεφωνήματα στο ραδιόφωνο του Sky. Και ένα θέμα είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, το άλλο είναι τρελάνουμε τον κόσμο. Προφανώς είναι όμως σημαντικό. Καταλαβαίνετε πόσο υπεύθυνη είναι και η δική σας θέση. Απολύτως. Και γι' αυτό λέω με απόλυτη υπευθυνότητα ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν δύσκολο αντίπαλο, τον μετάλλαξη Όμικρον. Άρα το βασικό μήνυμα είναι η οποία μετάλλαξη Όμικρον αντιμετωπίζεται τελικά με τριπλό εμβολιασμό. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Άρα το μήνυμα πρέπει να είναι πηγαίνουμε να εμβολιαστούμε. Να κάνουν την τρίτη δόση. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, να εμβολιαστούν. Να εμβολιαστούν τα παιδιά ώστε να είναι καλυμμένα για να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο. Και ενδιάμεσα παίρνουμε μέτρα άμεσα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τη διασπορά, η οποία ναι, μεν μπορεί να αναπτυχθεί, αλλά το θέμα είναι να αναπτυχθεί ανεξέλεγκτα και πάμε σε εκθετική ανάπτυξη όπως αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Ο καθηγητής του Αριστοτελείου Δημοσθένης Αριγιάννη.